Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πρόσθετα μέτρα συνολικού ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ φαίνει ο νέος προϋπολογισμός του 2018 που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα τα μεσάνυχτα από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή. Ο βασικός κορμός των νέων αυτών μέτρων προβλέπει περαιτέρω αύξηση των έμεσων φόρων, περικοπή του ΕΚΑΣ, μείωση του επιδόματος θέρμανσης, μείωση της έκπτωσης φόρου για ιατρικές υπηρεσίες, πρόσθετες περικοπές σε συντάξεις και στα οικογενειακά επιδόματα και επιπλέον επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα ενεργοποιηθεί και το νέο πακέτο μέτρων στον τουρισμό, που περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του τέλους διανυκτερεύσεων αλλά και το νέο καθεστώς φορολόγησης στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις τύπου Airbnb. Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να βρίσκονται στα 99,7 δισεκατομμύρια ευρώ και την εφορία να πραγματοποιεί 1.000 κατασχέσεις την ημέρα σε τραπεζικές καταθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2018, κλειώς σφίγγει ακόμα περισσότερο γύρω από τους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Όσοι καθυστερούν ακόμη και μία μέρα την πληρωμή οποιασδήποτε νέας οφειλής τους, θα βγαίνουν αυτόματα εκτός της ρύθμισης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα διεκδικούν ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ενταγμένου στη ρύθμιση αυτή χρέους, εφαρμόζοντας άμεσα εις βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης. Το 1959 κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά για πρώτη φορά η καραμέλα γάλακτος με γεύση βουτύρου Αγελαδίτσα από την Λάβδας, μια μικρή βιοτεχνία τότε ζαχαροδών, η οποία έμελε να σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά και να μετατραπεί σε μια από τις πλέον αγαπημένες συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών. Η βιομηχανία ζαχαροδών Λάβδας, η οποία μετά σχεδόν μισό αιώνα ζωής, έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Το 2016, η βιομηχανία που δεν προέβη σε απολύσεις ούτε μειώσεις μισθών καθ' τη διάρκεια της κρίσης, απασχόλησε 170 εργαζομένους και κατέγραψε πωλήσεις 19 εκατομμυρίων ευρώ. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκη Τιμών να κυμαίνεται σε 783,44 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,05%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.